και τώρα δώσε εντολή να κόψουν διεμέ ξύλα από τα δένδρα του όρους Λιβάνου. Ιδού, οι δούλοι μου είναι εις την διάθεσή σου για να συνεργαστούν με τους ειδικού σου δούλους. Εγώ δε θα δώσω ως μισθόν δια τους δούλους σου ό,τι εσύ μου ζητήσεις. Α αναλάβουν οι δούλοι σου το κόψιμο των δέντρων, διότι όπως και εσύ δεν υπάρχουν εις την περιοχή μας ξυλοκόπη ικανοί, όπως είναι οι σιδόνοι. Όταν ο Χιράμ ήκουσε τα λόγια αυτά του Σολομόντος, εχάρη πάρα πολύ και είπε «Δοξασμένος ας είναι σήμερον ο Θεός» ο οποίος έδωσε εις τον Δαβίδ Ιών τόσων συνετών ως κυβερνήτην για τον πολυάρεθμον αυτών λαών του Ισραήλ. Ο Χιράμ απήντησε προς τον Σολομόντα και του είπε «Είκουσα με προσοχή όλα εκείνα τα οποία μου παρήγγειλες. Εγώ θα κάμω κάθε τι που με ζήτησες, δηλαδή θα προμηθεύσω εις σε ξύλα από κέδρον και πέφκιν. Οι δούλοι μου θα κόψουν και θα καταβιβάσουν αυτά από το όρος Λίβανον εις την θάλασσα. Θα τα τοποθετήσω επάνω εις σχεδίας και θα τα μεταφέρω δια θαλάσσης έως την παράλιον περιοχήν την οποίαν σύ θα μου ορίσεις. Εκεί εγώ θα τα αποθέσω και από εκεί εσύ θα τα πάρεις. Εσύ δε θα εκπληρώσεις και το ειδικό μου θέλημα. Θα δώσεις δηλαδή τρόφιμα στον τον οίκον μου. Πράγματι ο Χιράμ εχορηγούσε εις τον Σολομώντα κέδρα και πεύκα, και ό,τι άλλο εκείνος ήθελε. Ο δε Σολομών έδιδε τακτικός εις τον χειράμ τέσσαρα και πλέον εκατομμύρια κιλά σίτου και τροφάς δια των βασιλικών του οίκων. Ακόμη δε, τετρακοσίας είκοσι χιλιάδας και πλέον κιλά ελαίου από τα ελαιοπιεστήρια. Αυτό το ποσόν έδιδε κάθε έτος ο Σολομών εις τον χειράμ. ο Κύριος έδωσε σοφίαν εις το Σολομόντα, όπως είχε υποσχεθεί εις αυτόν, και επικρατούσε ειρήνη μεταξύ του Χειράμ και του Σολομόντος. Αυτοί συνήψαν συμφωνία μεταξύ των. Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Σολομών, όρισεν ως αχθοφόρους από όλους τους Ισραηλίτας τριάντα χιλιάδες άνδρας. Έστειλε δε αυτούς εις το όρος Λίβανον, δι να εργάζονται ανά 10.000 κάθε μήνα. Αυτοί ενηλάσσοντο, ώστε ένα μήνα ήσαν στον Λίβανον και δύο μήνας ευρίσκοντο στα σπίτια των. Επόπτης δε αυτών ή το «Ο Ιράμ». Υπήρχαν ακόμη εις την υπηρεσία του Σολομόντος 70.000 χιλιάδες αχθοφόροι και 80.000 χιλιάδες λατόμοι στο το όρος. Εις αυτούς δεν σε οι επόπτε των έργων τους οποίους είχε διορίσει ο Σολομών και τον οποίων ο αριθμός ανήρχετο εις τρεις χιλιάδας εξακοσίους. Αυτοί οι εργαζόμενοι επί τρία κατά συνέχεια έτη ετοίμασαν όλους τους λίθους και τα ξύλα. Κεφάλαιον έκτον Η Ανικοδόμησης του Ναού Στίχη 1 Έω έως 14 το εσωτερικό του ναού στίχη 15 έως 36 κατά το 400, -400 έτος από τις εξόδου των Ισραηλιτών εκ της Αιγύπτου και κατά τον δεύτερον μήνα του τετάρτου έτους όπου βασίλευε ο Σολομών εις των Ισραηλιτικών λαών, ο βασιλεύς Σολομών διέταξε και μετέφεραν τους μεγάλους και ωραίους λίθους δια τα θεμέλια του ναού. Αυτοί δε οι λίθοι ήσαν απελέκητοι. Αυτούς τους λίθους είχαν κόψει προηγουμένως οι δούλοι του Σολομόντος και οι δούλοι του Χιράμ από το όρος και κατόπιν αφού τους επελέγησαν τους έθεσαν ως θεμέλιον του ναού. Κατά δε το τέταρτον έτος και τον μήνα νησό, τον δεύτερον αυτόν μήνα, εθεμελίωσε ο Σολομών τον ναόν του Κυρίου. Κατά δε το ενδέκατον έτος, τον μήνα Βαάλ, αυτό είναι ο όγδο μην, απεπερατώθει ο ναό του Θεού, καθόλυν την αρχιτεκτονική αυτού και άλλην τάξη. Ο οίκο αυτό του κυρίου, τον οποίον ανοικοδόμησε ο βασιλεύς Σολομών προ τιμήν του κυρίου, είχε μήκο μεν τεσσαράκοντα εβραϊκούς πύχη πλάτος 20 πύχης και ύψος 25 πύχης. Εμπρόσει των αόν υπήρχε η εις το Α. Το, το μήκος της προσώψεώς της ή το τόση το πλάτο πλάτος του ναού, δηλαδή 20 πύχης. το δε της στοάς που έφτανε μέχρι του ναού ή το δέκα πύχης. Έτσι ανοικοδόμησε και έφερε εις πέρας ο Σολομών το ναόν τούτον του Κυρίου. Ο βασιλεύς διέταξε και κατεσκεύασαν εις το ναόν παράθυρα και κυκλειδώματα. προς τον παρά των τείχων του κυρίως ναού χώρων και γύρω από τον ναόν τούτον και από το άδυτον του ναού διέταξαν ο Σολομών και κατεσκεύασαν δωμάτια. Τα δωμάτια ήσαν εις επαλήλους ορόφους γύρω από τον ναόν. Ο πρώτος όροφος, ο κατώτερος, είχε πλάτος πέντε πύχης. Ο μεσαίος 6 πύχης και ο τρίτος επτά πύχης. Μεταξύ των οικοδομημάτων αυτών και του κυρίως ναού υπήρχε σεβασμού ένεκεν μία απόσταση: για να μην αυτά τα οικοδομήματα εις των τείχων του ναού. δια την ανοικοδόμηση του ναού εχρησιμοποιήθησαν συμπαγείς λύθοι, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη κατεργασίας. Ήσαν μεγάλοι και έτοιμοι. Έτσι δε, κανένα σιδερένιο εργαλείων, κανείς πέλεκης και κανένα σφυρί δεν οικούστη στον ναόν κατά το διάστημα της ανοικοδομήσεως. εις το δεξιόν μέρος του ναού, εις το ισόγειον των παραπλεύρος οικοδομημάτων, υπήρχε μία πύλη, η οποία με ελικοειδή κλίμακα οδηγούσε εις τον μεσαίον όροφον και από εκεί εις τον τρίτον όροφον. Ο Σολομών οικοδόμησε και έφερε εις πέρας των ναών εχρησιμοποίησε δε δια των ναών ξυλίαν από κέδρους. Ανοικοδόμησε γύρω από τον ναόν και δωμάτια. Το ύψος του κάθε δωματίου ή το πέντε πύχης. Δια το όλον αυτό οικοδομικόν συγκρότημα εχρησιμοποίησε κέδρους. Είπε δε τότε ο Κύριος προς τον Σολομώντα ο ναός αυτός τον οποίον σύ οικοδομείς θα δοξαστεί και θα με δοξάσει εάν σύ πορευθείς σύμφωνα με τα προστάγματά μου και εφαρμόσεις τα αποφάσεις μου και φυλάξεις όλα στα σεντολάς μου. Αναστρεφόμενος και ζών σύμφωνα με αυτά. Και τότε εγώ θα τηρήσω και θα εφαρμόσω την υπόσχεση την οποία έδωκα εις τον πατέρα σου Δαβίδ. Θα κατασκηνώσω δηλαδή εν μέσω του Ισραηλιτικού λαού και δεν θα τον εγκαταλείψω ποτέ των λαών μου των Ισραηλιτικών. Ο Σολομών οικοδομών κατά αυτόν τον τρόπον επεράτωσε την ανοικοδόμηση του ναού. Ενέδισε δε τους εσωτερικούς τείχους του ναού από το έδαφος έως εις τα σδοκούς της οροφής με ξύλα κέντρινα εφαρμοστά. Όλον το δάπεδον του ναού έστρωσε με σανίδας εκπέφκον. Εις το εσωτερικό του ναού και εις απόστασιν είκοσι πύχεων από την οπισθίαν πλευράν του κυρίως ναού, ανήγυρεν από το έδαφος έως την οροφήν το Δαβίρ, τα Άγια των Αγίων. Ο κυρίως ναός είχε μήκος τεσσαράκοντα πύχης. Μεσανίδας εκ κέδρων, θα επενδύσεις, είπε ο Θεός, το εσωτερικό του ναού. Μεσανίδας εκ κέδρου, επί των οποίων θα είναι ανάγλυφα σκαλίσματα θεών. Εσανίδες θα εφαρμόζουν η μία προς την άλλη, ώστε να μην φαίνεται ολύθινος τείχος του ναού. Το τμήμα του ναού που ελέγε το Άγια ή το έμπροσθεν του Αδίτου, το οποίο ευρίσκεται εις το βάθος του ναού. Εχρησίμευε βεδέ το Άδιτον, δια να εκεί η της Διαθήκης του Κυρίου. Το Άδιτον, τα Άγια των Αγίων, είχον μήκος είκοσι πύχης και πλάτος επίσης είκοσι πύχης και ύψος 20 Τα εσωτερικά δε τυχώματα τούτου είχαν καλύψει με καθαρόν χρυσόν. Κατεσκεύασεν επίσης και το θυσιαστήριον του θυμιάματος από ξύλα κέδρινα. Ο Σολομών ενέδισεν εσωτερικός των ναών με ελάσματα από καθαρόν χρυσόν τα οποία εκάρφωσε με χρυσά καρφιά. Ετοποθέτησε δε εμπρό εις τα Άγια των Αγίων το θυσιαστήριο του θυμιάματος το οποίο εκάλυψεν επίσης με χρυσόν. Όλα τα εσωτερικά τυχώματα του ναού από το δάπεδον και ως την οροφήν εκάλυψε με χρυσόν όλων των εσωτερικών χώρων του αδίτου εκάλυψεν επίσης με ελάσματα χρυσού. Μέσα δε εις των χώρων αυτών, εις τα Άγια των Αγίων, ετοποθέτησε δύο χερουβήμ, των οποίων το ύψος ήτο δέκα πύχης, με ακρίβεια μετρημένους. Η μία πτέρυξη του ενός χερουβίμ είχε μήκος πέντε πύχης. Πέντε πύχης είχε και η άλλη πτέρυξη του ιδίου χερουβίμ. Έτσι δε ήσαν δέκα πύχης από το ένα άκρον της μία πτέρυγος έως το άλλο άκρον της άλλης πτέρυγος του ιδίου χερουβίμ. Τα σε αυτά διαστάσει είχε και το δεύτερο χερουβίμ. Οι ε, και η μορφή ήσαν τα ίδια και δια τα δύο χερουβίμ. Το ύψο του ενό χερουβίμ ή το δέκα πύχη. Επίση δέκα πύχη ήταν και το ύψο του άλλου χερουβίμ. και τα δύο χερουβίμ ευρίσκοντο εις το μέσον του χώρου που ονομάζεται Άγια Αγίων. Ήχων ανοιχτά στα σπτεριγάστων και η μία πτέρυξ του ενός χερουβήμ ήγγιζεν εις τον τείχον, η δε άλλη πτέρυξ του άλλου χερουβίμ εις τον απέναντι τείχων. Εδέ δύο άλλε πτέρυγες των χερουβήμ ήγγιζαν η μία την άλλην. Ο Σολομών περιέβαλε και αυτά τα χερουβίμ με χρυσόν. Με ειδικών δε εργαλείων εχάραξεν εις όλα στα εσωτερικάς και εξωτερικάς πλευράς του τείχου του ναού και του αδίτου αναγλύφους μορφάς χερουβίμ και φινίκων. Το δάπεδον δε του ναού τόσον του εσωτάτου του Αγίου των Αγίων όσων και του εξωτερικού των Αγίων, εκάλυψε με χρυσόν. Κατεσκεύασε δε και θύραν του αδίτου, τις οποίας τα πενταπλά θυρόφυλλα ήσαν από ξύλων αρκεύθου. Οι δε που είχε, είχαν κατασκευαστεί από ξύλα πεύκου, είχαν χαραχθεί ανάγλυφη μορφέ χερουβήμ, φινίκων και ανοιγμένων ανθέων και αυτά τα ενέδισε με χρυσόν. Ο χρυσός αυτός κατέβαινε και εις τα μορφάς των χερουδίμ και των φινίκων. Καθόμοιον τρόπον κατεσκεύασε θύραν δια τα Άγια του Κυρίου Ναού. Οι παραστάτε αυτής ήσαν από ξύλων αρκεύθου. Το δε ανοιγμά τη είχε σχήμα τέτρα πλεύρου. Και τα δύο θυρόφυλα είχαν κατασκευαστεί από ξύλα πέφκης. Το ένα θυρόφυλλον απαιτελεί από δύο ξύλινα τμήματα τα οποία διαστροφήγκουν ανοιγόκλιαν. Επίσης και το άλλο θυρόφυλλον είχε κατασκευαστεί από δύο ξύλινα τεμάχια, τα οποία διαστροφήγκον επίση ανοιγόκλιαν. Επάνω εις αυτά είχαν χαραχθεί χερουβίμ, φίνικες και άνθη με ανοιχτά τα πέταλα. Είχαν δέκα καλυφθεί και αυτά με χρυσόν, ο οποίος εξετίνετο μέχρι και των αναγλύφων παραστάσεων. έκτισε κύκλο την εσωτερική ναυλή με τρεις σειράς απελακίτων λίθων και με μία σειρά από κέδρινα δοκάρια. Επίσης, κατεσκεύασε το καταπέτασμα του προνάου, ο οποίος βρίσκεται το εμπρός εις τον κυρίως ναόν. Κεφάλαιον Εβδομών η κατασκευή των σκευών του Ναού. Στίχη 1 έως 37. Η ανοικοδόμηση του συγκροτήματος ανακτόρων. Στίχη 38 έως 49. Ο βασιλεύς Σολομών έστειλε και εκάλεσε από την Τύρον τον Χειράμ. Αυτός ήταν ο μια Μιας Χήρας από την φιλίν νεφθαλίμ. Ο δε πατήρ του κατήγετο από την Τύρον. Είχεν ειδικότητα εις την κατεργασία του χαλκού. Είχεν ανεπτυγμένη την καλεσθησία και ήτο πλήρη σοφίας και αντιλήψεως εις το να κατασκευάζει κάθε έργον δια του χαλκού. Αυτός οδηγήθη εις τον βασιλέα τον Σολομώντα και ανέλαβε να κατασκευάσει όλα τα ιερά σκεύη. Έχισε και κατεσκεύασε δύο στήλους εις την είσοδο του ναού. Το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχης η δε περίμετρός του ήταν το 14 πύχης επροεξοχέ των κύλων ραβδόσεών του είχον πάχος τέσσαρας δακτύλους. Καθόμοιον τρόπον κατεσκευάστηκε ο δεύτερος στήλος. Κατεσκεύασεν επίσης δύο κιονόκρανα για να τοποθετηθούν στα τα αυτών των στήλων. Τα έκαμε χωνευτά χάλκινα το ύψος του ενός κιονοκράνου ή το πέντε πύχης. Πέντε επίσης πύχης ή το και το ύψος του κιονοκράνου του άλλου στήλου. Κατεσκεύασε δύο δικτυωτά για να περικαλύψει το κιονόκρανο των στήλων. Ένα δικτυωτόν εις το κοινόκρανο του ενός στήλου και άλλο δικτυωτόν εις το του Δευτέρου. Επίσης κατεσκεύασε δια το κάθε κειονόκρανον ένα καλλιτεχνικό κρεμαστόν ανάγλυφον. Αυτό απετελεί το από δύο σειράς χαλκίνων ομοιωμάτων καρπών ροδιάς εντός του δικτύου ή το δε κρεμαστόν εις δύο σειράς παραλίλους. Το ίδιο καλλιτεχνικών έργων έκαμε και δια το δεύτερον κοιονόκρανον. Τους δύο αυτούς στήλους ετοποθέτησεν εις την είσοδον του ναού. Ετοποθέτησε τον πρώτον στήλον, τον οποίον ονόμασεν Ιαχούμ. Ετοποθέτησε έπειτα τον δεύτερον στήλον, τον οποίον ονόμασε Βαάς επάνω δε εις τους στήλους αυτούς που είχαν τοποθετηθεί στην την είσοδο του ναού, ετοποθετήθη χάλκινο νομίωμα κρίνου ύψους τεσσάρων πύχεων. Επάνω δε από αυτό υπήρχε επιστήλιον και εις τους δύο στήλους. Εις την άνω επιφάνεια των επιστήλιων υπήρχε και ονόκρανον εις ίσον προς το επιστήλιον. Κατεσκέβασεν επίσης την χαλκίνην θάλασσαν. Η απόσταση του ενός χείλου από το άλλο, η διάμετρος δηλαδή της επιφανίας της θαλάσσης, ή το δέκα πύχης. Αυτή η το ολόγυρα στρογγυλή. το ύψος της ή το πέντε πύχης, η δε περίμετρος που περιέβαλε το χείλος της ή το τριάκοντα τρεις πύχης. Κάτω από το χείλος και γύρω γύρω περιέβαλον την θάλασσα αυτήν δέκα υποστηρίγματα, απέχοντα το ένα από το άλλον ένα πίχην. Το χείλος της θαλάσσης ή σαν το, το χείλος του ποτηρίου όπως ο βλαστός του κρίνου, το δε πάχος του χείλους αυτού ή το μία παλάμη. Κάτω από την χαλκίνη αυτήν θάλασσαν υπήρχον δώδεκα ομοιώματα χαλκίνων βοών. Οι τρεις από αυτούς έστρεφον το πρόσωπον των προς βοράν. Οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς την μεσόγειον θάλασσαν, δηλαδή προς δυσμάς οι άλλοι τρεις προς νότον και οι άλλοι τρεις έβλεπαν προς ανατολάς. Τα πίσω μέρη των ήταν εστραμένα προς το κέντρο εντός της αυλής του ναού. Επάνω εις αυτούς εστηρίζεται η χαλκίνη θάλασσα. Κατεσκεύασαν επίσης δέκα κινητά χάλκινα πλυντήρια. Το μήκος κάθε τιού του δοχείου ή το πέντε πύχης, το πλάτος του τέσσερις πύχης και το ύψος του έξι πύχης. Τα πλυντήρια δε αυτά είχαν την εξής κατασκευή. Ήσαν κλεισμένα υδατοστεγός με παραπλεύρους πλάκας. Επλάκια αυτά βρίσκονται μέσα εις πλαίσια που προεξήχουν. εις τας πλευρά μεταξύ των πλαισίων των προεξεχόντων ήσαν σκαλισμένοι λέοντες, βόες και χερουβήμ. Είδιε παραστάσεις υπήρχαν και στα προεξέχοντα πλαίσια. Επάνω και υποκάτω από τις παραστάσεις των λεόντων και των βοών υπήρχαν ανάγλυφε παραστάσεις που προεξήχουν τόσον, ώστε να φαίνονται ότι εκρέμαντο επάνω από τα παραστάσεις των λεόντων και των βοών. Εις κάθε δε τέτοιο δοχείον λουτήρα υπήρχον τέσσερις χάλκινοι τροχοί και οι άξονες αυτών οι εξέχοντες επίσης χαλκοί. Εις τα τέσσερα προς τα έξι μέρη των τροχών υπήρχον υποστηρίγματα χάλκινα ομοιάζοντα με όμον που υπεβάσταζαν τους λουτήρας αυτούς. Επάνω εις τους τροχούς του κάθε λουτήρος εστηρίζοντο χάλκινοι βραχίονες. Το ύψος εκάστου τροχού ή το ένας και ήμισης πύχης. Η τροχή αυτή ήσαν κατασκευασμένη όπως η τροχή ενός άρματος. Δηλαδή η βραχή ονέστων τα πλευρά και η όλη αυτών κατασκευή ήσαν χωνευτά. Εις κάθε λουτήρα υπήρχον τέσσερα υποστηρίγματα, ένα εις κάθε γωνία. Τα υποστηρίγματα αυτά ήσαν κολλημένα εις τον λουτήρα. Εις το άλλο μέρος του λουτήρος υπήρχε το σκέπασμα καθόλου την επιφάνεια σχήματος κυρτού με κυρτότητα ημίσεως πύχεως. Εις το επάνω μέρος του λουτήρος υπήρχον χειρολαβέ. Εκεί όπου ήταν το μέρος εις το οποίον ίνιγε και έκλειεν ο λουτήρ. Ίνιγε δε και έκλειε με αυτά στα χειρολαβά. Επάνω δε εις τα χάλκινα αυτά τε μάχια, τα διατοκλήσιμον και άνοιγμα του λουτήρος, είχον σκαλιστεί χερουβήμ, λέοντες και φήνικες όρθιοι. Η κάθε μία δε από τας παραστάσεις αυτάς κατήχε την θέση της εσωτερικός και κύκλο. Κατά παρόμοιον τρόπον έκαμε όλους τους δέκα λουτήρας είχαν όλη τα σιδείας διαστάσεις και την αυτήν μορφήν εξ ολοκλήρου. Κατεσκεύασαν επίσης δέκα μεγάλας χαλκίνας χίτρας. Κάθε χήτρα είχε μήκος τέσσερας πύχης και χωρούσε σαράντα ατικούς χώας. Εις κάθε λουτήρα αντιστοιχούσε και μία από τα δέκα αυτάς χήτρας. διέταξε δε ο Σολομών και τοποθέτησαν τους πέντε λουτήρας εις την δεξιάν πλευράν του ναού και τους άλλους πέντε εις την αριστεράν πλευράν του ναού. Τη δε Χαλκίνη θάλασσαν ετοποθέτησε προς τα δεξιά του ναού μεταξύ Ανατολής και Νότου ή τη Νότιο Ανατολικός. Κατεσκεύασεν ακόμη ο Χιράμ τους Λέβιτας, τας θερμάστρας και τας φιάλας. Έφερεν πέρας όλα τα έργα του ναού, τα οποία του είχε αναθέσει ο βασιλεύς Σολομών, να κατασκευάσει εις τον οίκον του Κυρίου. Κατεσκεύασε δηλαδή τους δύο στήλους και τα περί των δύο αυτών στήλων Περιστρεπτά καλλιτεχνήματα Τα δύο δίκτυα διανασκεπάζουν τα ανάγλυφα ομοιώματα αλυσίδων με τας έλικο τροφάς που υπήρχον εις τους στήλους. Κατεσκεύασε τετρακόσια ομοιώματα καρπών ροδιάς που υπήρχον εις τα δύο δικτυωτά ανάγλυφα δύο σειρέ από καρπούς ροδιάς υπήρχαν εις το κάθε δικτυωτόν. Αυτά εχρησίμευαν για να σκεπάζουν τας δύο αναγλήφους ελικοειδής τροφάς των κοιονοκράνων. Έτσι κατεσκεύασε τους δέκα λουτήρας και τα δέκα χίτρας, οι οποίοι θα ήσαν πάνω εις τους λουτήρας. Κατεσκεύασε μίαν θάλασσαν και υποκάτω από αυτήν τα δώδεκα χάλκινα ομοιώματα βοδιών. Κατασκεύασε τους Λέβητας, τα Θερμάστρας, τα σφιάλα και όλα τα άλλα ιερά σκεύη, τα οποία ο Χιράμ, κατ' εντολή του βασιλέως Σολομόντος, ανέλαβε να κατασκευάσει δια των ναών του Κυρίου. Οι στήλοι που κατασκευάστησαν εις τον οίκον του βασιλέως και εις τον ναών του Κυρίου, ήσαν 48. Όλα δε αυτά ήσαν εξ ολοκλήρου από χαλκόν. Δεν είναι το δυνατόν δε να υπολογιστεί ο χαλκός, ο οποίος εχρησιμοποιήθη διόλα αυτά τα έργα, επειδή το πάρα πολλής. Ο χαλκός αυτός ήτο ανυπολόγιστος. το χιτήριον δε όπου κατεσκεύασαν όλα αυτά τα χάλκινα είδη, ευρίσκετο στην την περιοχή του Ιορδάνου, εις κάποιον αργυλώδη τόπον, μεταξύ Σοκχόρθ και Σιρά. Έδωσε εντολήν ο βασιλεύς Σολομών να κατασκευαστούν επίσης και τα άλλα ιερά χρυσά σκεύη τα οποία ο ίδιος ο Χιράμ κατεσκεύασε δια των οίκων του Κυρίου. Δηλαδή, το χρυσούν θημιατήριον του θημιάματος, η χρυσή τράπεζα, επάνω στην την οποίαν ετοποθετούντο η άρτη της προθέσεως, εχρυσέ λιχνίε, πέντε εξ αριστερών και πέντε εκ δεξιών, εντός του χώρου των Αγίων, εμπρό εις τα Άγια των Αγίων. Ελιχνοί αυτέ εισαν κατασκευασμένε από καθαρόν χρυσόν, μαζί με τα λαμπάδια, με τους λίχνους και τα χρυσά λαδικά. Επίσης εθύρε τα καρφιά, εφιάλε τα πινάκια, τα χρυσά θημιατήρια ήσαν κατασκευασμένα από καθαρών χρυσίων. Τα θυρόφυλλα της θύρας το εσωτά του εσωτάτου μέρους του ναού, δηλαδή του αδίτου, όπως και θύρε του ναού, ήτι των Αγίων, και αυτά ήσαν χρυσά. Έτσι δε, ολοκληρώθη όλον το έργον, το οποίον έκαμε ο Σολομών, δηλαδή ο οίκος του Κυρίου. Κατόπιν ο Σολομών έφερε και έθεσεν εις τον ναόν του Κυρίου όλα τα αφιερώματα του πατρός του Δαβίδ και κάθε τι που αυτός ο ίδιος ο Σολομών είχε αφιερώσει εις άργυρον, χρυσόν και σκεύη. Όλα αυτά τα αφιέρωσεν εις το Θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου. Ο Σολομών ανοικοδόμησε και δια των εαυτών του ανάκτορων εις διάστημα δεκατριών ετών. Ανοικοδόμησαν επίσης και άλλων οίκων, ο οποίος ως εκ των πολλών κέδρων που εχρησιμοποιήθησαν υπενθύμιζε το δάσος του Λιβάνου. Το οικοδόμημα αυτό είχε μήκο 100 εβραϊκού πύχη, πλάτο 50 πύχη και ύψο τεσσαράκοντα πύχη. Ει το οικοδόμημα αυτό υπήρχαν τρει σειρέ από κεδρίνου στήλου. Επάνω δε ει του στήλου αυτού υπήρχαν δοκάρια κέδρινα. εστέγασε δε τον οίκον με σκέπιν από ξύλα κέντρου επάνω από τους στήλου. Ο δε αριθμός των στήλων ήτο εν συνόλο 45 τακτοποιημένων εις τρεις σειράς. Υπήρχον δε τρεις όροφοι οι οποίοι διαιρούσαν έτσι το οικοδόμημα από την μίαν πλευράν ως την άλλη εις τρία επάλληλα τμήματα. Όλα θύρε και οι παραστάτε αυτών Ήσαν κατασκευασμένα από τετραγώνους ανίδας Θύρε και παράθυρα του οικοδομήματος Εξετίνοντο εις τρεις σειράς Μία δε άλλη στοά α μήκους πεντίκοντα Και πλάτους πεντίκοντα επίσης πύχεων Υπήρχε με στήλους συμμετρικώς τοποθετημένους Εμπρός από αυτήν υπήρχε άλλη επίσης το με στήλους. Εμπρός δε εις αυτήν την στοάν υπήρχε υψωμένον έδαφος με κλίμακα δια τα σάλα Ακόμη δε υπήρχε και η στοά των θρόνων εκεί όπου εδίκαζεν ο βασιλεύς. Η στοά δηλαδή του δικαστηρίου. Επιπλέον υπήρχε και ο οίκος εις τον οποίον παρέμενεν ο βασιλεύς μαζί με τους αυλικούς του. Ο οίκος αυτός το εις μίαν αυλήν με στο άσ, κατά παρόμοιων τρόπων κατασκευασμένας. Κατασκεύασε επίσης ο Σολομών δια την θηγατέρα του Φαραώ την οποία είχε λάβει ο σύζυγόν του, όμοιον με την στοάν αυτήν οίκον. Όλα δε αυτά τα οικοδομήματα είχαν κατασκευαστεί από ωραίους λίθους, οι οποίοι κόπησαν και σκαλίστησαν κανονικά και είχαν τοποθετηθεί από το θεμέλιον έως εις τους τη της οροφής, εις το εσωτερικό των οικοδομημάτων και στην μεγάλη εξωτερική αυλή. Αυτή δε η αυλή είχε θεμελιωθεί με ωραίους μεγάλους λίθους, μήκους δέκα ή οκτώ πύχεων. Επάνω δε από αυτούς υπήρχαν προσυρμοσμένοι άλλοι ωραιότατοι λίθοι, σύμφωνα με το μέτρο των απελεκίτων λίθων και ξύλα από κέδρους. Αυτή δε την αυλήν την περιέβαλον κύκλο τρεις σειρέ από μεγάλους απελεκίτους λίθους και μία σειρά δοκάρια από κέδρα καλοκομμένα. Έτσι δε ο έφερεν έφερε νησπέρας όλων των το ανάκτορών του. Κεφάλαιον 8 Η μεταφορά της Κιβωτού εις των ναών Στίχη 1 έως 14 κατανικτική προσευχή του Σολομόντος. Στίχη 15 έως 61. Θυσία και πανηγύρις. Στίχη 62 έως 66. Όταν δε ο Σολομών ετελείωσε την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου και του ειδικού του ανακτόρου, εις χρονικόν διάστημα 20 ετών, εκάλεσαν όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού εις την Σιών, για να μεταφέρουν την Κιβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη Δαβίδ. Αυτή είναι η Σιών. Αυτό έγινε κατά τον μήνα Αθανίν. Οι ιερείς εσήκωσαν και μετέφεραν την κυβωτών της Διαθήκης και την σκηνή του μαρτυρίου και τα Άγια Σκέβη, τα οποία υπήρχον εις την σκηνή του μαρτυρίου. Κατά την επίσημον εκείνη πομπήν επροπορεύεται της Κιβωτού ο βασιλεύς και όλος ο Ισραηλιτικός λαός. Καθοδόν δε εθυσίαζον αναρίθμητα πρόβατα και βόδια. Όταν η πομπή έφτασε εις τον ναόν, οι ιερείς έφεραν και τοποθέτησαν την Κιβωτόν εις την θέση της, εις το άδυτον του ναού, εις τα Άγια των Αγίων, κάτω από τα σπτέρυγας των Χερουβήμ. Διότι τα Χερουβήμ είχαν τα σπτέρυγά των ανοιγμένας επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκεται ο Κιβωτός και σκέπαζαν με τα σπτέρι γάστων την κυβωτών και τα Άγια τα οποία υπήρχαν εις αυτήν. Τα άκρα δε των ιερών ράβδων της κυβωτού εξήχαν και εφαίνοντο εκεφαλέτων και από τον άλλον χώρον του ναού. Από τον χώρον όμως τον εκτός του ναού δεν εφαίνοντο οι ράβδοι μέσα στην την Κιβωτών δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνον ε δύο λίθινοι πλάκες της Διαθήκης τα οποία ο Μωυσής είχε τοποθετήσει μέσα εις αυτήν εις το όρος Χορίβ. Αυτέ δε πλάκες περίχων τη Διαθήκην που έκαμε ο Θεός με τους Ισραηλίτας. Όταν αυτή είχαν εξέλθει από την χώρα της Αιγύπτου και είχαν φτάσει εις το όρος Σινά. Όταν οι ιερείς, μετά την επίσημον αυτήν τελετήν, εξήλθον από τον ναόν, η νεφέλη εγέμισε τον ναόν. Οι ιερείς δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί και να προσφέρουν τα υπηρεσίας των εξαιτία της νεφέλης. Διότι το φως και η θεία τη εγέμισε τον ναόν τούτον του Κυρίου. Έπειτα ο βασιλεύς εγύρισε το πρόσωπόν του προς τον Ισραηλιτικόν λαόν και ευλόγησε όλων αυτών των λαών. Όλοι δε Ισραηλίτε εστέκοντο όρθιοι ο βασιλεύς ανέπεμψεν αυτήν την προσευχήν. Ευλογητός ας είναι σήμερον ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος εξεπλήρωσε την υπόσχεση που με το ίδιο του το στόμα είχε δώσει προς τον πατέρα μου τον Δαβίδ. Την ανοικοδόμηση δηλαδή του ναού, λέγον «Από την ημέραν που έβγαλα ελεύθερον των λαών μου των Ισραηλιτικών εκ της Αιγύπτου, δεν εξέλεξα άλλην πόλην από την περιοχή του Ισραηλιτικού λαού, για να οικοδομήσω τον ναόν μου, δια να είναι και να δοξάζεται εκεί το όνομά μου. Εξέλεξα την Ιερουσαλήμ ως τόπον όπου θα αναφέρονται εδοξολογίε και προσευχιά στο το όνομά μου. Ως βασιλέα δε εξέλεξα τον Δαβίδ, για να κυβερνήσει αυτός των Ισραηλιτικών λαών μου. Ο πατήρ μου επεθύμησε με όλην του την καρδία να ανοικοδομήσει τον ναόν προς δόξαν και τιμήν του ονόματος Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Κύριος όμως απήντησε προς τον πατέρα μου τον Δαβίδ. Καλή είναι η επιθυμία της καρδιάς σου να οικοδομήσεις ναών προς δόξαν του ονόματός μου. Καλώς έπραξες που εγεννήθη αυτή η επιθυμία μέσα στην καρδία σου. Αλλά δεν θα οικοδομήσεις εσύ τον των το ναών ή μόνον ο Υιός σου, ο οποίος ευγήκεν από τα σπλάχνα σου. Αυτός θα οικοδομήσει τον ναόν προς δόξαν και τιμήν του ονόματός μου. Ο Θεός εξεπλήρωσε αυτήν την υπόσχεση την οποία είπε προς τον πατέρα μου «Διότι εγώ ήλθον εις την θέση του πατρός μου Εκάθισα εις των θρόνων του Ισραηλιτικού λαού όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο Κύριος και οικοδόμησα τον ναόν αυτών προς δόξαν του ονόματος Κυρίου του Θεού του Ισραηλιτικού λαού. Εκεί καθόρισα τον τόπον δια την Κιβωτών, εντός της οποίας υπάρχουνε πλάκε της Διαθήκης την οποία συνήψε ο Κύριος με τους προπάτορα μας, αφού τους έβγαλεν ελευθέρους από την χώρα της Αιγύπτου. Εστάθη ο Σολομών όρθιος εμπρός από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων του Κυρίου, ενώπιον όλη τη συγκεντρώσεω του Ισραηλιτικού λαού, ύπλωσε τα σχήρας του προς τον ουρανόν και είπε Κύριε, Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, δεν υπάρχει άλλος Θεός όπως Σύ, ούτε άνω εις των ουρανών, ούτε κάτω εις την γήν. Διότι Σύ εκπληρώνεις την υπόσχεσή Σου και παρέχεις το έλεό Σου εις εμέ τον δούλον Σου, ο οποίος, με όλην του την καρδίαν πορεύεται κατά το θέλημά σου ενώπιόν σου. Όπως εξεπλήρωσες αυτά εις τον δούλο σου, τον πατέρα μου το Δαβίδ, διότι όσα με το ειδικό σου το στόμα του υπεσχέθης τα εξεπλήρωσες σήμερον, κατά την ημέραν αυτήν δια της δυνάμεώς σου». Και τώρα, Κύριε, ο Θεός του Ισραήλ, εκπλήρωσε εις τον δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα είπε σχέθης εις αυτόν λέγον. Δεν θα λείψει άνθρωπος ενώπιόν μου από τους απογόνους σου, ο οποίος θα κάθεται εις των βασιλικών θρόνων του Ισραηλιτικού λαού, υπό τον όρον όμως, ότι οι απόγονοί σου θα τηρούν τα σεντολάς μου και θα πορεύονται ενώπιόν μου όπως επορεύθεις και συμπεριεφέρθεις σύ ενώπιόν μου. Και τώρα παρακαλώ Κύριε Θεέ του Ισραηλιτικού λαού ας αποδειχθεί αληθινή κι ας πραγματοποιηθεί η υπόσχεση στην οποία είπες προς τον πατέρα μου Δαβίδ. Ότι δηλαδή, σύ ο Θεός, θα κατοικήσεις μαζί με τους ανθρώπους εις την γη. Εάν ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν, πώς θα γίνει κατηρκητήριόν σου ο ναός αυτός, τον οποίον εγώ οικοδόμησα προς δόξαν του ονόματό σου. Σε παρακαλώ, όμως, Κύριε, ρίψε ευμενές βλέμμα εις την δέησή μου. Κύριε και Θεέ του Ισραηλιτικού λαού, άκουσε την προσευχή μου, την οποία ο δούλος σου απευθύνει προς Σε σήμερον. Α είναι σε παρακαλώ η οφθαλμή σου ανοιχτή ημέραν και νύχτα προς τον ναόν τούτον. Εις τον τόπον αυτόν δια τον οποίον είπες θα είμαι εγώ εκεί δια να ακούω την προσευχήν την οποίαν θα απευθύνει ο δούλος μου εις τον τόπον τούτον ημέραν και νύχτα. Ναι, θα ακούεις την προσευχήν εμού του δούλου σου και τας προσευχάς του Ισραηλιτικού λαού τας οποίας θα απευθύνουν προς σε από τον Ιερόν τούτων τόπων. Θα ακούεις τας προσευχάς μας από την ουράνιον κατοικίαν σου και θα κάμεις ό,τι σε παρακαλέσουν δικνίον έλεος και ευσπλαχνίαν προς όλους μας εάν κανείς αδικήσει τον πλησίον του και εκείνος αναγκάσει τον αδικήσαντα να πάρει όρκον, θα έλθει ο αδική σα εις το θυσιαστήριον τούτο των ολοκαυτωμάτων του ναού και θα δώσει με τα κατάρας ένορκον διαβεβαίωσιν. Σί θα ακούσεις από τον ουρανόν την ένορκον αυτήν διαβεβαίωσιν και θα δικάσεις αυτόν όπως και κάθε άλλον Ισραηλίτην, εκφέρον την δικαίαν απόφασήν σου, ώστε να πέσει η δικαία τιμωρία σου επί την κεφαλήν του παρανομήσαντος και να δικαιωθεί ο δίκαιος σύμφωνα με το δίκαιόν του. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός νικηθεί από τους εχθρούς του, διότι μάρτισεν εισέ και κατόπιν μετανοήσουν και επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου και σου απευθύνουν προσευχάς και δεήσεις εστραμένοι προς τον ναόν τούτον σύ θα ακούσεις τας δεήσεις των από τον ουρανόν θα φανείς ευσπλαχνικός εις τας αμαρτίας του Ισραηλιτικού λαού θα ελευθερώσεις αυτούς από την εχμαλωσία και ελευθέρους θα τους επαναφέρεις εις την χώραν αυτήν, την οποία σι ως κληρονομίαν εις τους προπάτοράστων. Όταν δε κλείσει ο ουρανός και δεν θα πέσει βροχή στην την γην, διότι μάρτησαν απέναντί σου οι Ισραηλίτε, προσευχηθούν δε εις των τόπων αυτών, δοξολογήσουν το όνομά σου και ξεκόψουν από τα σαμαρτία των, όταν δια της ανομβρίας τιμωρείς αυτούς, θα εισακούσει την προσευχήν των από τον ουρανών. Θα γίνεις ήλαιος εις τα σαμαρτίας των δούλων σου των Ισραηλιτών. θα διδάξεις αυτούς και πάλιν την αγαθήνοδον να βαδίζουν αυτήν. Και τότε θα δώσεις την βροχήνη στην γην, την οποίαν σύ έδωκες ως κληρονομίαν εις λαόν σου των Ισραηλιτικών. Εάν δε πέσει λοιμός στην χώραν, εάν απλωθεί επιδημία θανατικής νόσου, εάν πνεύσει καυστικό άνεμος, εάν πέσουν σμήνια κρίδων, εάν προσβάλλει τα φυτά η ερησίβη, εάν ο εχθρός πολιορκήσει μίαν από τα σπόλεις και την φέρει εις δύσκολον θέσιν, Γενικώ εάν συμβεί κάποιο κακό γεγονός ή οδυνηρά νόσος, και κάθε Ισραηλίτης εις τον οποίον θα πέσει η θλίψη αυτή, σου απευθύνει ολόθερμον προσευχήν και δέησιν, υψώσει δε τα σχήρας του προς τον ναόν τούτον και προσευχηθεί, σύ θα εισακούσεις την δέησιν του από τον ουρανόν, από το άριστον και πάν υπερτέλειον κατοικητήριόν σου και θα γίνεις ήλαιος προς αυτόν, και θα δώσει στον άνθρωπον αυτόν ανάλογα με την διαγωγή του, ανάλογα με τας διαθέσεις της καρδίας του, διότι εσύ μόνος και κανείς άλλος γνωρίζεις τας καρδίας των ανθρώπων. Επράξεις δε αυτέ του ελέους και της τιμωρίας σου προς τους ανθρώπους, θα έχουν αποτέλεσμα να σε φοβούνται και να σέβονται εσένα όλα στα σημέρα στη ζωή των όσας θα ζουν εις την γη την οποίαν σύ έδωκες κληρονομίαν εις τους προπάτορας μας. Ακόμη δε και την προσευχήν εκείνου του ξένου, ο οποίος δεν είναι Ισραηλίτης, θα έλθει όμως εις τον τόπον αυτό να προσευχηθεί, «Σύ Κύριε, θα την εισακούσεις από τον ουρανόν, από το τέλειον κατοικητήριόν σου και θα δώσεις εις αυτόν όλα όσα σε παρακαλεί ο ξένος ούτος». Έτσι δε, όλοι οι λαοί θα γνωρίσουν το όνομά σου. Θα σε σέβονται και θα σε φοβούνται. Όπως ο Ισραηλιτικός λαός. Και θα μάθουν ότι είναι αφιερωμένος εις το ένδοξον όνομά σου ο ναός αυτός, τον οποίον εγώ οικοδόμησα. Όταν δε ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών του εις των δρόμων, τον οποίον σύ υπέδειξες εις αυτούς, θα προσευχηθεί εν το όνομα σου του Κυρίου, στρεφόμενος προς την πόλη την οποία σύ εξέλεξες και προς τον ναόν, τον οποίον εγώ οικοδόμησα εις δόξαν του ονόματός σου. Σύ δε από τον ουρανόν θα ακούσεις την δέη αυτών και θα αποδώσεις εις αυτούς το δίκαιόν Εάν δε αμαρτήσουν απέναντί σου, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μη αμαρτήσει και τιμωρήσει αυτούς και παραδώσεις αυτούς εις τους εχθρούς των, οι οποίοι θα τους εχμαλωτήσουν και θα τους μεταφέρουν εις χώραν ευρισκομένην μακράν ή πλησίον, τότε, εάν μετανοήσουν με όλη τον την καρδίαν, εις την χώραν όπου οδηγήθησαν εχμάλωτοι, εάν εις την χώραν της εχμαλωσίας επιστρέψουν προς σε και προσευχηθούν και είπουν «Ημαρτήσαμε, ειδικήσαμεν, ηνομήσαμεν, εάν μετανοήσουν και επιστρέψουν προς Σε, με όλην τον την καρδίαν και με όλην τον την ψυχήν ή στην χώρα των εχθρών όπου οδήγησες αυτούς, και εκεί προσευχηθούν προς Σε, με το πρόσωπον και την καρδίαν των προς την γην, την οποίαν Σύ εξέλεξες δι' αυτούς, και προς τον ναόν, τον οποίον εγώ οικοδόμησα προσδόξαν του ονόματό σου, σύ θα εισακούσει την προσευχήν των από τον ουρανόν, από το πάνι υπερτέλειον κατοικητήριόν σου και θα γίνεις ήλαιος δια τα αδικίας τας οποίας διέπραξαν ενώπιόν σου και γενικώ διόλας τας παραβάσεις και τας ανομίας τας οποίας διέπραξαν ενώπιόν σου θα εμβάλλεις εις τα σκαρδία αυτών που τους εχμαλώτησαν συναισθήματα καλοσύνης και ελέους δι' αυτούς και θα τους ευσπλαχνιστούν. Τούτο δε, διότι αυτός ο λαός σου είναι ο ειδικό σου, είναι κληρονομία σου, αυτοί τους οποίους σύ ελευθέρους έβγαλες από την Αίγυπτον, από την σιδηράν κάμινον, εις την οποίαν έλιοναν. Α είναι λοιπόν οι οφθαλμοί σου, κύριε, και τα ότα σου ανοιχτά, ει την του κάθε Ισραηλίτου και ει την όλου του Ισραηλιτικού λαού, για να εισακούσει αυτού ει όλα όσα θα παρακαλέσουν. Διότι εσύ εξεχώρισες αυτού από όλου του άλλου λαού τη γη, για να γίνουν η δική σου κληρονομία όπως εδήλωσε δια του δούλου σου του Μωυσέως. Όταν, Κύριε, Κύριε, έβγαλες τους προγόνους ημών ελευθέρους από την χώρα της Αιγύπτου. Εις περίστασιν περίσταση αυτήν, όταν δηλαδή ο Σολομών απεπεράτωσε την ανοικοδόμηση του ναού, ομίλησε δια των ναών και είπεν, ο Κύριος εν τη σοφία του έθεσε τον ήλιον εις τον ουρανόν, δι' φωτίζει τους ανθρώπους, ενώ αυτός ο ίδιος κατοικεί εις τον γνώφων και μένει αόρατος. Αυτός με διέταξε και μου είπε, οικοδόμησε τον ναόν μου, σεμνών και ωραίων εις τους οφθαλμούς μου, δι' εις των καινούριων αυτών οίκων. Αυτά δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο εκείνο που ονομάζεται Οδή. Όταν ο Σολομών γονατιστός εμπρόσει στο θυσιαστήριο του Κυρίου και με τα σχήρας υψωμένας προς τον ουρανόν ετελείωσεν όλην την προσευχήν του, την δέησιν αυτήν, η γέρθη από έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, εστάθηκε ευλόγησε όλη τη συγκέντρωση των Ισραηλιτών με μεγάλη φωνή και είπεν «Ας είναι δοξασμένο ο Κύριος σήμερον, ο οποίος ανέπαυσε των Ισραηλιτικών του λαών και πραγματοποίησεν όλα όσα είπε σχέθη ότι θα κάνει» καμία από τα αγαθά υποσχέσει τα οποία έδωσε δια του Μωησαίο ει των Ισραηλιτικών λαών δεν έμεινε ανεκπλήρωτο. Ήθε κύριο ο Θεό ημών να είναι μαζί μα, όπω ήτο μαζί με του προπάτορά μα. Ήθε να μην αποστρέψει ποτέ το πρόσωπό του από εμά και να μην μας εγκαταλείψει ας ελκύσει τας καρδίας μας προς Αυτόν, διαναπορευόμεθα συμφώνως προς τα σοδούς Αυτού, να τηρούμεν όλα τα εντολάς Του και τα προστάγματά Του, τα οποία διέταξεν εις τους προπάτορας μας. Οι κετευτικοί αυτοί λόγοι, τους οποίους ως δέησιν απίθυνα προς τον Κύριον και Θεόν μας, Α είναι ενώπιον κυρίου του Θεού μα ημέραν και νύκτα, ω δίκαιον έτοιμα εμού του δούλου σου, αλλά και όλου του Ισραηλιτικού λαού, καθόλα στα σημέρας του έτου, για να μάθουν όλοι οι λαοί τη γη, ότι κύριο ο Θεό ημών, αυτό είναι ο αληθινό Θεό, και δεν υπάρχει άλλο πλην αυτού. Εκαρδίε μας, ας είναι αγνέ και καθαρέ προς Κύριον των Θεών μας, ώστε να πορευόμεθα με οσιότητα σύμφωνα με τα προστάγματα Του και να φυλάσσομεν τα σεντολάς Του, όπως γίνεται κατά την ημέραν αυτήν. Ο βασιλεύς και όλοι οι Ισραηλίτε προσέφεραν κατά την ημέραν εκείνη θυσίας ενώπιον του Κυρίου. Ο Σολομών προσέφερε ειρηνικά θυσία προς τον Θεόν 22.000 βόδια, 120.000 πρόβατα και εγγενίασε ναόν του Κυρίου ο Βασιλεύς και όλοι οι Ισραηλίτε μαζί με Αυτόν. Κατά την ιδίαν ημέραν, υγίασε ο βασιλεύς την εσωτερική ναυλή, η οποία βρίσκεται εμπρός στον ναόν του Κυρίου διότι εκεί προσέφερε τα θυσία των ολοκαυτωμάτων, τα ανεμάκτου θυσία και τα λύπη των ειρηνικών θυσιών, επειδή το χαλκούν θυσιαστήριον που βρίσκεται ενώπιον του ναού του κυρίου ή το μικρόν, και δεν επαρκούσε δια την προσφορά των ολοκαυτωμάτων και των ειρηνικών θυσιών. Ο Σολομών, κατά την ημέραν εκείνην των εγγενείων ετέλεσε και την εορτή της σκηνοπηγίας και μαζί με αυτόν όλος ο Ισραηλιτικός λαός. Ή το μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, οι οποίοι ήλθαν από βορρά μεν από την είσοδο της Ιμάθ, από δε νότου μέχρι και των ποταμών που υπάρχει εις τα όρια της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου αυτοί συνεκεντρώθησαν ενώπιον Κυρίου του Θεού μας εις τον ναόν, τον οποίον οικοδόμησαν. Όλοι δε έτρωγαν και έπιναν και φρένοντο ενώπιον Κυρίου του Θεού μας επί επτά κατά συνέχειαν ημέρας. Κατά την ογδόην ημέραν ο βασιλεύς απέλυσε τον λαόν για να αναχωρήσουν και ο λαός εδόξασε τον βασιλέα. Καθένας από τους Ισραηλίτας επανήλθεν στην την κατοικία του χέρον και με την καρδίαν δια τα αγαθά που ο Κύριος έδωσε εις τον δούλο του Δαβίδ και εις τον λαόν του των Ισραηλιτικών. Κεφάλαιον ένατον Η απάντηση του Θεού Στίχη 1 έως 9 Στενό σύνδεσμο Σολομόντος και Χιράμ Στίχη 10 έως 28 Όταν ο Σολομών έφερε εις πέρα στην ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου και του βασιλικού του ανακτόρου και γενικώς όλα τα άλλα οικοδομήματα που θέλησε να κάνει, ο Κύριος παρουσιάστη αυτόν δευτέραν φοράν, όπως είχε παρουσιαστεί δια πρώτην φοράν εις την Γαβαών και είπε προς αυτόν. Ήκουσα τα λόγια της προσευχής και της δεήσεώς σου, την οποίαν απίφθινες προς εμέ. Εξεπλήρωσα όσα μου είχες ζητήσει, Υγείασα τον ναών τούτον, τον οποίον οικοδόμησες, διαναδοξάζεται εκεί αιωνίως το όνομά μου και θα είναι εστραμμένη η οφθαλμή μου και η καρδία μου προς τα εκεί πάντοτε. Εάν δε σύ πορευθείς ενώπιόν μου, όπως έζησε και επορεύθη ο πατήρ σου Δαβίδ, με οσιότητα καρδίας, με ειλικρίνιαν και ευθύτητα, διανατηρείς όλα όσα παρήγγειλα προς εκείνον και να εφαρμόζεις τα προστάγματά μου και τα σεντολάς μου, εγώ θα δοξάσω και θα στερεώσω τον θρόνο της βασιλείας σου επί του Ισραηλιτικού λαού αιωνίως, όπως υπεσχέθην εις τον πατέρα σου τον Δαβίδ, λέγον ότι δεν θα λείψει απόγονός σου άρχον επί του Ισραηλιτικού λαού. Εάν όμως αποστραφείτε και απομακρυνθείτε από εμέ, σεις και τα παιδιά σας, και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου και τα προστάγματά μου, τα οποία εδώ και νομοησείς ενώπιόν σας, και πορευθείτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς εγώ θα ξεριζώσω τον Ισραηλιτικό λαόν από την γη την οποία έχω δώσει εις αυτούς και τον λαόν τον οποίο αφιέρωσα εις το όνομά μου θα τον απορρίψω από το πρόσωπό μου. Ο Ισραηλιτικός λαός θα εξαφανιστεί από την πατρίδα του και θα γίνει περίγελος μεταξύ όλων των λαών της γης. ο δε μεγαλοπρεπής και υψηλός αυτός ναός θα έλθει εις τέτοιο κατάντημα, ώστε καθένας που θα διέρχεται από εμπρός του θα εκπλήσεται, θα συρίζει δε εις έκφραση απορίας και θα λέγει «Διαπίανε αν ο Κύριος έστειλεν αυτό το κακόν εις την γήν αυτήν και εις αυτόν των ναών» θα του δίδεται δε η απάντηση. Επειδή εγκατέλειπαν Κύριον των Θεών των, ο οποίο του έβγαλαν ελευθέρου από την Αίγυπτον, από την χώρα τη δουλεία, και παρεδέχθησαν ξένου θεού, και προσεκίνησαν αυτού, και υπεδουλώθησαν ει αυτού, δια τούτο έστειλαν ο κύριο εναντίον των αυτήν την τιμωρία. Τότε ο Σολομών οδήγησε την θυγατέρα του Φαραώ από την πόλη Δαβίδ εις το ανάκτορόν του, το οποίο οικοδόμησε δια των εαυτών του κατά τα σημέρας εκείνας. Εις διάστημα είκοσι ετών οικοδόμησε ο Σολομών τα δύο κτηριακά συγκροτήματα, τον ναόν του Κυρίου και το βασιλικόν του Ανάκτορων. Ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, εβοήθησε τον Σολομώντα με κέδρινα ξύλα και με ξύλα από πέφχιν, με χρυσόν και με ό,τι άλλο ηθέλησε ο Σολομών. Τότε ο βασιλεύς Σολομών έδωσεν εις τον Χιράμ είκοσι πόλεις εις την Γαλιλαίαν. Ο δε Χιράμ ευγήκε από την Τύρον και επορεύθη προς την Γαλιλαίαν δια να τας πόλεις οποίας του έδωσεν ο Σολομών και οποίε δεν του ήρεσαν. Ο Χιράμ είπε τότε προς τον Σολομώντα τι πόλει είναι αυτέ τα οποία μου έδωσε, αδελφέ μου. Ονόμασε δε αυτά Όριον. και έτσι αυτές ονομάζονται μέχρι τη ημέρα αυτή. Ο Χιράμ έφερε και προσέφερε προς τον Σολομώντα 120 τάλαντα χρυσίου. Έδωσαν επίσης εις τον Σολομώντα ναυτικών, δια το οποίον ο βασιλεύς κατεσκεύασε ναυσταθμόν εις γασιών γαβέρ που ευρίσκεται πλησίον της Ελάθ εις την παραλία της ελιθράς θαλάσσης παρά την περιοχήν της Ιδουμέας. Δια την επάνδρωση δε του ναυτικού τούτου έστειλε ο από το ειδικό του ναυτικών πλήρωμα ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν την θάλασσαν και την τέχνη της ναυσιπλοείας. Αυτοί ήσαν μαζί με το πλήρωμα των ανδρών του Σολομόντος. Το ναυτικό τούτο έπλευσεν εις σοφυρά και έλαβεν από εκεί εκατόν είκοσι τάλαντα χρυσού τα οποία έφεραν εις τον Σολομόντα.